Ο Νικόλας Ιαρνίδης αναμφισβήτητα την περασμένη Κυριακή έκλεψε την παράσταση με τον επαγγελματισμό του, την κριτική του και τα σχόλιά του. Δεν μπορούσαμε να μην το συναντήσουμε. Ποιος είναι ο Νικόλας Ιαρνίδης? Ποιος είναι, άραγε? Ο Νικόλας Ιαρνίδης είναι ένας άνθρωπος που είναι 13 χρόνια στον χώρο της μόδας, συγκεκριμένα στο Σταρί. Και ελπίζω ότι υπηρετώ αυτό το τομέα, όπως είπες και εσύ, όσο πιο επαγγελματικά μπορώ. Πώς ασχολήθηκε με το Σταρί? Η αλήθεια είναι λίγο αστείο το πώς ασχολήθηκε, γιατί ήμασταν πιο μικροί. Πέρασε λίγο για μεγελικίες. Τι αρκετά χρόνια. Τι αρκετά χρόνια. Ήμουνα στη σχολή μεταλλών τεχνών Λέδρη και είχα αποφασίσει ότι ήθελα ένα fashion design. Και μια μέρα θυμάμαι, στο Rig 2, έτυχε επισπάσματα από το fashion show του Alexander McQueen και είχα μείνει εγώ με το στόμα ανοιχτό. Γιατί ήταν και ο αγαπημένος μου. Και εκείνη τη μέρα εγώ, την επόμενη δηλαδή μέρα, βασικά την Δευτέρα, έπρεπε να παρουσιάσω στη σχολή το project μου του fashion. Τα έκλεισα, είπα ότι δεν έχω το ταλέντο, ότι δεν κάνω για το fashion design και πρέπει να κάνω κάτι αντίστοιχο που να έχει σχέση πάλι με το ρούχο και τη μόδα. Οπότε πήγα στη σχολή την επόμενη μέρα και είπα στην δασκάλα μου, δεν θα σας παραδώσω το project μου. Μηδενίστε με, βάθο μου χαμηλή βαθμολογία, εγώ θα είμαι στη λίστα. Μου λέει, μα παιδί μου, στη λίστα, στέλνω. Και έτσι ξεκίνησα. Όλα για τον Αλεξάνδρ Μακρύν. Όλα για τον Αλεξάνδρ Μακρύν. Ποτέ όσα τα αναπαύσει. Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά, την ολίγης? Επαγγελματικά 13 χρόνια, αλλά περίπου 15, ξέρεις, ξεκίνησα σαν βοηθός, που πήγαινα απλά να παρακολουθήσω από κυπριακά, περιοδικά, απλά δεν δούλευα τώρα, απλά παρακολουθούσα το πώς γινόταν, γιατί ήθελα να ξέρω επαγγελματικά πώς είναι αυτός ο κλάδος. Αλλά επαγγελματικά από μόνο 13 χρόνια. Δες κάποιο διάβασα ότι είχες συνεργαστεί με την Άννα Βρίσου. Για πες. Βασικά, όταν ζούσα στην Αθήνα το 2002 περίπου, είχα συνδεθεί με τον Γιώργο Σεκρετάκη, πολύ γνωστό διάσημο στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, ο οποίος αυτός με είχε βάλει στη δουλειά στην Αθήνα. Και τότε ο Γιώργος έκανε, αν το πούμε καλά, Άννα Βύση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Έλλη Κουρκίνου, Ευρυδίκη, Ουάν ακόμη τότε, μιλάμε, ναι, Ρέμο και άλλους πολλούς τέλος πάντων. Και αυτόματα εγώ μπήκα στο Mad TV τότε, δούλευα στο Mad TV, ήμουν ο στήριξης για όλο το κανάλι μου, μετά την αποχώρηση του Γιώργου. Και μετά, επειδή γίνεται πάρα πολύ καλή φίλη, με έκανε σαν βοηθό. Οπότε δούλευα πιο πολύ με την Άννα και την Νατάσα. Αλλά τον κύριο λόγο τον είχε ο Γιώργος. Έχω πολύ ωραίες εμπειρίες. Θέλω να σου πω μια την ωραία στιγμή. Ναι, φυσικά. Βασικά ήταν, αν θυμάσαι, που μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί ήταν να τραγουδήσει στη συναυλία η Άννα Βύση. Και είμαστε στο Hilton Park, είμαστε στο δωμάτιο. Ντύθηκε, ετοιμάστηκε. Αλλά αυτό που μου έκανε το βασικό, είναι τέτοιο μόνο που σκέφτομαι, ήταν ότι μπήκαμε στο αμάξι και με συναντήθηκε η αστυνομία σε εκείνη την μέρα του Προέδρου του κ. Παπαδοπούλου. Φτάσαμε στο κέντρο της Λευκοσίας με το αντίθετο ρεύμα για να μπορέσει να πάει η κυρία Βύση στο χώρο της συναυλίας μέσα σε 4 λεπτά και μέχρι να πάμε τραγουδήσει το ξεπεράσιμο φίλο Ακαμπέλα. Ήταν η πιο ωραία στιγμή που έχω να θυμάμαι με την Ακαμπέλα. Ήταν πολύ ωραία στιγμή. Να τη λες. Ήταν η συνεργασία σταθμός στην καριέρα σου αυτή στην Ελλάδα? Όχι. Και ήταν η συνεργασία σταθμός στην καριέρα σου? Μπορώ να σου πω ότι το Mad TV ήταν πιο πολύ, δηλαδή μου ανοίχτηκε πιο πολλές πόρτες. Γιατί ίσως τότε ήμουν στο Mad, ενώ ήμουν και αυτόνομος. Δεν ήμουν βοηθός κάποιου, ήταν δική μου δουλειά. Έκανα και σκηνικά τότε, δηλαδή δεν ήταν μόνο το style, έκανα και άλλα πράγματα. Αλλά σίγουρα σταθμός στην καριέρα μου ήταν η Ελένη Ξέρη, η μέντοράς μου. Μίλα μας λίγο για την Ελένη Ξέρη. Σταθμός στην καριέρα μου είναι η μέντοράς μου, η Ελένη Ξέρη. Και το λέμε πολύ συγκίνηση, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που μου στάθηκε δίπλα μου, που μου έμαθε τα δύσκολα της δουλειάς, γιατί τα εύκολα είναι αυτονόητο ότι είναι εύκολα. Και με έμπασε στα δύσκολα από την αρχή, δηλαδή με δύσκολες δοκιμασίες, γιατί και εγώ τότε ήμουν στην δοκιμή, δεν ήταν μόνο η κοπέλα στο Φιλ Φαντάστη. Και την εκτιμώ και την αγαπώ πάρα πολύ και θα το λέω πάντα αυτό. Μπράβο. Τι έλεγες να το στέλνει?
είναι τρόπος έκφρασης. Είναι τρόπος έκφρασης, είναι τρόπος ζωής. Για μένα βασικά είναι το μέσα μου. Δηλαδή, μέσα από τις εικόνες του styling, μπορείς να αντικατοπτρίσεις το τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Ακούγεται λίγο υπερβολικό και λίγο πιο avant-garde, αλλά έτσι είναι. Για μένα, δηλαδή, οι σελίδες που δημιουργώ, άμα είναι flat, σημαίνει και εγώ flat. Άμα είναι wow, σημαίνει ότι νιώθω και εγώ wow. Εξαρτάται πάντα και το τι έχεις απέναντί σου. Κύπρο το φιλμό. Λίγα άτομα. Λίγα άτομα. Αλλά είμαστε σε καλύτερη φάση από όλα τα κομμάτια. Δηλαδή υπάρχει ένα ρητό, μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω πλέον μέσα από τα περιοδικά μου, δηλαδή μέσα από τα ρητσόρια μου. Ότι θέλω εικόνες που βλέπει ο κόσμος είναι χίλιες λέξεις. Γιατί μπορεί να μην ξέρουν τον κόσμο της μόδας, αλλά ξέρουν ότι πρέπει να πει χίλιες λέξεις. Σωστά. Από πού είναι εσύ? Δύσκολο ερώτημα για το λόγο ότι δεν ζουν και σε μια μεγάλη πόλη όπου υπάρχουν συνέχεια στοιχεία έμπνευσης. Επενέω σίγουρα από τα ξένα περιοδικά που πλέον τα βρίσκεις στο διαδίκτυο. Επενέωμαι από ανθρώπους συνεργάτες μου, τους πάρα πολλούς συνεργάτες μου και για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχω συνεργάτες που έχουν τα όνειρα, τα ίδια όνειρα με εμένα, γιατί αυτό είναι η έμπνευση στο όνειρο. Επενέωμαι από την καθημερινότητα και σίγουρα από διάφορα ιστοσελίδες μπορείς να βρεις μέσα από το διαδίκτυο όπως είχα πει πριν και να εμπνευστώ ούτως ώστε να κάνω πράγματα τα οποία θα αρέσουν στον κόσμο πέρα από τα δικά μου πιστεύω. Για να πω στο προηγούμενο, στο προηγούμενο live που εμπνεύστηκε το concept με το σκάφος. Βασικά εκεί εμπνεύστηκα στο γεγονός ότι ήθελα να δω κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι είδαμε στο πρώτο live. Επειδή δεν ήξερες κοπέλες, έπρεπε να εμπνευστώ μόνο και μόνο με το θέμα τη διαφορά μου. Δηλαδή ήθελα να κάνω κάτι, ήθελα να δω κάτι άλλο. Επειδή μου αρέσει και η ιστορία της μόδας, μου αρέσουν τα pinkers, αν το σκέφτηκα, α, είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Και όπως ήταν, είναι εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά μόνος. Η διαφορά ήταν τεράστια. Το πρώτο μετρό στο live, μπορείς να το κάνετε σε μπροστά. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι σου. Να είμαι ειλικρινής, να ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι είμαι χαμηλών τόνων γενικά σαν άνθρωπος, αλλά όταν μπορώ στο σπίτι, γιατί είχα μείνει από μπαταρία στο πέρα και δεν έβλεπα τι γινόταν. Και μου από την παραγωγή πήρε φωτιά το Facebook και το Twitter, σιγά. Και πώς στο σπίτι και ορκίζομαι, είχα βρει 163 μηνύματα στο inbox μου, στο Facebook και 90 friend request. Λέω, εντάξει, τι έγινε, τι γίνεται εδώ. Δεν είχα ούτε ένα αρνητικό μήνυμα. Για μένα είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Κόσμος που μου έστειλε μηνύματα να μου πει πόσο σωστή ήταν η δουλειά, πόσο επαγγελματική φάνηκε η δουλειά, ότι χαρήκανε που με είδαν εκεί και ότι όντως είχε τεράστια διαφορά. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί αν θυμάσαι πολύ καλά, ήμουν αρνητικό. Το ξέρουμε, το επόμενο ερώτημα. Το ξέρω. Τι έγινε, είχε εκφραστεί μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Στη μόση με το φιλμπαντάστη, με το θεσμό, να μην καταλάβει ακριβώς τι είχε γίνει. Χαίρομαι που κάνεις αυτή την πράξη για το λόγο ότι όντως είμαι πάρα πολύ θυμωμένος, όχι για το θεσμό. Μ' αρέσουν οι θεσμοί, γιατί μας δίνει και εμάς όθηση και μας δίνει δουλειά να δείξουμε τη δουλειά μας. Και χαίρομαι που επιτέλους είναι και κυπριακές παραγωγές και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν κυρίες που έχουν λεφτά φάνη γιατί δουλεύουν κάποιοι για αυτήν την παραγωγή. Ο λόγος που είχα θυμώσει, είχα θυμώσει με την παραγωγή και το λέω δημόσια γιατί το έκφρασα και απέναντί τους, ότι ήταν λάθος ο τρόπος που έγινε. Ήταν λάθος τα άτομα στην Τεχνική Επιτροπή, όχι στο live, στο πρώτο. Συνοτισιών. Ότι για μένα το σωστό έπρεπε να ήταν ένας μακιγιέρ, ένας φωτογράφος μόδας, ένας στυλίστας, γιατί μην ξεχνάσω ότι είναι μοντέλο. Από αυτά τα άτομα εξαρτάται. Σωστό και αυτό. Εξαρτάται από τον στυλίστα, εξαρτάται από τον από το κάδρο του φωτογράφου, εξαρτάται και από το μαγικό χέρι της make-up artist. Οπότε ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να μου πει αν μπορεί το μοντέλο να ποζάρει σωστά ή όχι. Από αυτή την άποψη θύμισε. Οπότε την επόμενη μέρα χτύπησε το τηλέφωνο μου από την παραγωγή και μου ζητήθηκε να κάνω το επόμενο live. Και είπα αμέσως με χίλια, γιατί θα ήμουν και ανόητος να μην δεχόμουν από τη στιγμή που δόθηκε ευκαιρία να δείξω τον επαγγελματισμό μου, να δείξω τη δουλειά μου σε μια κυπριακή παραγωγή, θα ήταν από εκ μέρους μου, θα ήταν μη επαγγελματικό και ανόητο να μην προσπαθήσω να δείξω κάτι καλύτερο από αυτό που μπορώ να κάνω. Και καλά έκανες και φάνηκε στο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ.
τη συνεργασία σου στο δεύτερο live του φωτογράφου του Χάρη Αβραγόπουλου, απέσπασε όσον αφορά την κριτική, την εικόνα και όλα αυτά τι καλύτερε. Τα καλύτερα, δεν υπάρχει κάποιο που να έχει να μπει κάτι από το πρώτο. Ό,τι κάνει και το προέρατο. Πώ έγινε. Καλά, δεν έχουμε. Σωστό είναι. Πώς το καταφέραμε. Καταρχάς να σου πω ότι δεν μπορεί να αρέσει σε όλους, έτσι, και αυτό είναι πολύ σωστό. Γιατί έτσι είναι. Και όμως, νομίζω ότι έκανα αντικειμενικά πολύ καλή δουλειά σας. Φάνηκε, νομίζω. Ναι, μπορεί να το λέω με ψωνισμένο ύφος. Για μένα ο Χάρης είναι ένας απίστευτος άνθρωπος, πάνω απ' όλα, γιατί εμένα μου αρέσει να το λέγω με ανθρώπους. Ανθρώπους με ψυχή και ανθρώπους με βάρος. Και μετά, στη δουλειά του, είναι ο λόγος που πιστεύω ότι βγήκε όπως λες και εσύ ένα πολύ καλό αποτέλεσμα είναι γιατί έχουμε πολύ καλή χημεία. Είναι ένα από τους αγαπημένους μου συνεργάτες. Δουλεύουμε σχεδόν τελευταία δύο χρόνια μαζί σε περιστασιακές δουλειές, αλλά πάνω από όλα είμαστε φίλοι. Όταν υπάρχει ένα καλό κλίμα, υπάρχει μια καλή συνεργασία. Και μόλις του έδειξα το κόνσεπτ με τον επιθυμητή μου, λέει με χίλια, με κλειστά μάτια, κάνει ό,τι θες. Κάνει ελεύθερο, μου λέει, να κάνει ό,τι θες με το style και όλα αυτά και θα βγούμε μαζί μετά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι βγήκε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά έδωσαν τον λόγο στο στυλίστα να μιλήσει on camera κατά τη διάρκεια της παραγωγής της δοκιμασίας, όπως λέγεται τέλος πάντων, όμως έδωσαν τον λόγο και στον λόγο. Πώς έγινε αυτό, πώς το κατάφερες. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, είχα ζητήσει από την παραγωγή ότι ρώτησα όταν πήγα αν δεν μπορώ να κρίνω τη δουλειά μου και εγώ να είμαι εκεί απλά να κάθω και να παρακολουθώ. Γιατί σίγουρα οι κριτές που είναι εκεί, οι αρμόδιοι κριτές για να κρίνουν τα κορίτσια, δεν ήταν όμως παρόν στη φωτογράφηση. Οπότε δεν ξέραν το σύνολο. Οπότε δεν ήταν στην παραγωγή, που ήρθε με τέρμα. Και αμέσως είπα, οκ, και έχει το μικρόφωνο και το δείχνει στο χέρι. Οπότε όταν μου έδωσε τον λόγο η κυρία Έλληνα από την Σεβίου και μετά το αποτέλεσμα ήταν στις οθόνες. Ενώ ήταν μεγάλη με τη μία αλήθεια, ενώ ούτε εγώ το περίμενα. Το ζήτησαν εμέ και το λέω ίσια, το ζήτησα. Γιατί ήθελα να πω, να μιλήσω για τη δουλειά μου, ήθελα να πω για ποιους λόγους διαλέξαμε αυτό το κόνσεπτ. Γιατί η κοπέλα, η Άλφα το κατάφερε, λέω ότι ήταν λιγότερο πιο δύσκολο για αυτήν. Και όλα αυτά. Νομίζω ήταν σωστό εκ μέρους της παραγωγής να ζητηθεί η άποψή μας. Το γεγονός ότι ξεκούσαστε από έτσι και το είπες και δεν ξέρω ανοιχτά. Αυτό δεν ενδιαφέρεσαι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό την αλήθεια, γιατί είμαι πάρα πολύ ίσως άνθρωπος, είμαι πάντα αντικειμενικός και προσπαθώ πάντα να είμαι σωστός. Εκείνο το live, διάλεξε αυτά τα τρία στο επόμενο, διάλεξε άλλο. Α, οπότε δεν έχεις ξεχωρίσει, κύριε παιδί μου, εσύ κάνεις για μοντέλο, εσύ δεν κάνεις. Όχι, γιατί τα κορίτσια μετά από το live που κάναμε εμείς, εγώ και ο Χάρης ο Λαγόπουλο, είδαμε τεράστια άλματα. Σε πληροφορώ και στο τρίτο live θα και άλλα άλματα που εγώ δεν τα περίμενα και το λέω. Θα μας πεις του κάτι τρίτσι το λίγα πράγματα. Θέλω να μου χαρακτηρίσεις δύο λέξεις. Ευχαριστία. Τι είναι για σένα. Για μένα είναι πόρος. Αλήθεια, είμαι τόσο πορωμένος να δημιουργήσω. Είμαι, γιατί σου λέω, είναι το ότι χτιμώ το Μέγα που μου δώσε την ευκαιρία να δείξουμε μια πανεπιστημιακή δουλειά. Είναι για μένα, θέλω να μείνω ένας θεσμός, παρόλο που άλλαξε από το μια βράδια, έγινε σε live, σε talent show και όλα αυτά. Αυτό βοηθεί και εμάς. Εμάς στους συνήθειες, στους μακηγιές, στους κομμωτές, στους φωτογράφους, όλους οι χειρώσεις που έκανε με τη να βρούμε καινούργια άτομα. Γιατί κάποτε μπορεί, ας πούμε, να βρεις μια κοπέλα σε έναν δρόμο, να θέλεις να προσεγγίζεις και να κάνει μια φωτογράφηση, να μην διαρκεί. Μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό όμως είναι πιο εύκολα και για εμάς, αλλά και για τις κοπέλες να αναδειχθούν και να έχουν ίσως ένα καλύτερο μέλλον. Φυσικά. Θα ήθελα τώρα να μου χαρακτηρίσεις τις τρεις κυρίες του Fantastic. Στιλιστικά, φυσικά. Στιλιστικά. Θα αρχίσω με την αγαπημένη μου Κωνσταντίνα, που είναι και φίλη μου. Και τη το έχω πει και πάλι ο Μίσιο. Το πρώτο live δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Στο δεύτερο όμως ήταν καταπληκτική. Όχι, απλά καταπληκτική. Δυστυχώς επειδή είμαστε νέα, δεν μπορώ από την έκφραση που θέλω να πω. Ήταν συγκλονιστική.
ήταν εαυτός της, είχε αυτή τη ροκ πινελιά, ένα outfit του Gregory Murphy που ήταν εξαιρετικό, εξαιρετικό, το μαλλί, το όλα, 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 ήταν καταπληκτικό. Μετά πάμε στην αγαπημένη μου τη Ροντίνο, η οποία είναι, μ' αρέσει γιατί είναι δύο άκρες, είναι δύο κυρίες με άκρα. Δηλαδή, μία ήταν πιο ροκ, μία πιο αριστοκρατική φινέτσα, με ένα χρώμα εξαιρετικό που της πήγαινε πάρα πολύ. Και ήταν μια πολύ σιχάτη φάνηση και το μαλλί και τα περιτά αξεσουάρ και όλα. Καλά, η Έλενα, τι να πει κανείς. Η Έλενα πανεγραφή. Πάλι θα σταθώ στον τομέα ανθρωπιάς. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Αν τα λέμε. Με πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Πραγματικά, πολύ καλή ενέργεια και πολύ καλή κοπέλα. Και πιστεύω ότι και να βάλει με αυτό το κορμί όλο. Όλα δείχνουν ωραία πάντως, γιατί έχει τη φινέτσα και την καπάτσα είναι η καπάτσα της εγώ, οπότε μπορεί να τα δείξει όλα όπως αυτή ξέρει. Μα δεν είναι τυχαίο που τη λένε το κόρμι. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο και τα τόσα editorials που έχει κάνει δείχνουν ένα πλάσμα στο απίστευτο αυτό κόρμι. Μα δεν είμαι ο editorials. Αυτό στο Instagram που ανεβάζει μόνο τις φωτογραφίες, έχει τόσο. Και σου λέω πάλι και πάλι στην τεχνολογία έχει την ψυχή. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα χαρακτηρίζει εσύ την ψυχή σου στο φέτο. Αφού κατάλαβε οι ερωτήσει μου είναι πάνω στο τομέα σου. Ναι, και καλά κάνει γιατί σε αυτό θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να μιλήσω για τα λογιστικά που είναι το χειρότερο. κοίταξε, αυτό που βλέπω είναι ότι σίγουρα είμαστε πολύ καλύτερα από παλιά χρόνια. Γιατί πλέον ο Κύπρος είναι πολύ ταξιδευμένος, είναι μορφωμένος με το master του PhD. Αυτό τι λέει, αυτό σημαίνει ότι λέει ανοιχτούς ορίζοντες, τα ταξίδια μας δίνουν τροφή στο να ανοίξουμε τους ορίζοντες μας, είτε είναι σε μόδα, είτε είναι σε γνώση, είτε είναι σε οτιδήποτε. Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι η αντιγραφή η μίας με την άλλη, η ενός με το άλλο. Πραγματικά με ενοχλεί. Θέλω κάθε άνθρωπος, γιατί για μένα αυτό που είπα και πριν, το στυλ είναι η προσωπικότητα. Μην προσπαθείτε να τη γράψετε από μία την άλλη και μην κάνετε υπερβολές που δεν μπορείτε να υποστηρίξετε. Ένα θα πω, δεν θα πω για τις γυναίκες, αν το επιτρέπεις. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους άντρες. Έχουν αλλάξει από τη γη μου και τον ουρανό. Μπορώ να πω ότι πλέον σκούνται πιο πολύ από τη γυναίκα του υποστηρικτού, πραγματικά. Το βλέπω με τον τρόπο, το από την νυχτερινή μου δουλειά που ξέρεις πολύ καλά ποια είναι, βλέπω ότι οι παιδί μου προσπαθούν και αλλάζουν και το πρόβλημα και δίνουν πολύ διαφορετικά από την παλιά που ήταν τύπο και ένα t-shirt, ένα παντελόνι και αυτό ήταν. Όχι, δείχνουν ένα effort πλέον, μια προσπάθεια στο να έχουν και ένα style. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Πέρα η αλλαγή, γιατί η παλιότερα εκεί ήταν και πιο, πιο κλασική είδαμε. Δεν το λέω σκληρή. Τώρα βλέπω και αρνητικά άτομα από το λόγο, αλλά μόνο και μόνο από το λόγο, είναι πολύ respect. Γιατί σημαίνει αυτό της αλακόλου που μπορεί να τους μέσα από ένα φιλμυρό outfit για να πάρουν ένα βήμα παραπέρα και το όλο του στυλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλοι κάνουν το λάθος, και εγώ κάνω το λάθος. Εγώ ξέρω ότι μπορεί να ζω τον εαυτό μου και πάντα παίρνω γνώμες. Αλήθεια. Μπορώ να συντήσω σε ένα ό,τι και να θέλεις, όποτε θέλεις, χωρίς να αλλάξει ποτέ. Αλλά για μένα παθαίνω κάτι. Δεν μπορώ. Πάντα παίρνω γνώμες. Τι πηγάζει όλο αυτό. Ανασφάλεια. Δεν ξέρω. Κούραση το ότι είναι όλη μέρα με την μόδα και κάπου λέω ότι okay, φτάνει. Δεν ξέρω. Είναι πως το ράφτει τον άραβο. Πολύ σωστό. Κάπως έτσι το λέω. Κάπως το βάλαμε. Θα ήθελα να δεις δύο κυρίες, θα ήθελα να επιλέξεις δύο κυρίες από την Κυριακή Showbiz. Τη μία που θέλεις να δεις γιατί θαυμάζεις το στυλ της και μία άλλη η οποία θεωρείς ότι χρειάζεται ρε παιδί μου μία λέξη στο στυλ της κυρία. Μάλιστα. Σίγουρα λατρεύω την Βαρβάρα Νικολάκη, την Μέγκα Μάρκετ, η οποία το έχω δηλώσει και θα το ξαναδηλώσω. Η γυναίκα είναι πολύ μπροστά. Πραγματικά κάθε εμφάνισή τη είναι αλλού.
η γυναίκα σε παραπέμπει σε εποχές, παλιές εποχές. Το χρησιακό. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημασί της. Είτε σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή να κάνουμε για την πλάκα μας μια φωτογράφηση, είτε να τη φωτογραφήσω για τα σελίδες κάποιου περιοδικού. Είναι εξαιρετική. Την θαυμάζω πραγματικά, όχι τόσο για το στάιλι, τόσο για το αντίτομα. Το λοφά σε υπερβολικό σημείο, αλλά αυτό το τελικό είναι συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Και ποια θεωρείς ότι είναι η κυρία ή η κυρία, η οποία ναι μεν την είναι πολύ ωραία, αλλά χρειάζεται, παιδί μου, εσύ τουλάχιστον και ονειρεύεσαι σε ένα άλλο στυλ, κάπως διαφορετικό. Ποιο ονειρεύτηκες να παρασύρεις μαζί σου στο ταξίδι μόδας? Έχω δύο σημεία ακόμα, αλλά μία θέση. Θα σου πω την αγαπημένη μου, την Χριστιανά Τέλη στο τέλος, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, που μου αρέσει γιατί είναι τόσο original στο όλο look, είναι αυτή η παιδικότητα, αυτό το νάζι, αυτό το... τέλος πάντων αυτό το λίγο πιο ανθρώπου βγάζει, δηλαδή, το λίγο άλλο, λίγο κάτι άλλο, ένα twist, με το δικό μου καταμάτι, έτσι, δηλαδή, λίγο πιο rock, λίγο πιο sexy, γιατί ξέρω ότι το έχει, γιατί είναι και τέτοια, έτσι. Και θέλω, θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω μαζί της, σε ένα ξόριο μόδα, ας πούμε, είναι 8 σελίδο, το οποίο να δούμε μια Χριστιανά εντελώς άλλο. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να το στηρίξει με χίλια. Τώρα θέλω να μου πεις κάτι από το επόμενο live που θα μου πείτε εκεί. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι για το επόμενο live δεν ήταν φωτογράφηση. Οπότε αυτό νομίζω τα λέει. Μήπως είχε σχέση με κάποιο τραγουδιστή, με το ίδιο ξυλί. Όλα. Δεν ξέρω, ρε παιδί. Η αλήθεια είναι πως ναι, ότι ήταν το καινούριο σύγκολ του Στέφανου Χριστένους και οι κοπέλες, τα 18 μας κορίτσια, έπρεπε να πλαισιώσουν το Στέφανο στην Ιντοκλήτρια. Αυτά ήταν, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Τι άλλο θέλει. Δεν θα γινόταν επιλογή μία από αυτές, αν είσαι πληθυστή στο Ιντοκλήτρια. Όλες είναι μέσα. Α, όλες είναι μέσα, ναι, για αγάπη. Θα ήταν άδικο να είναι. Είναι όλες, στο ίδιο, όπως είπες στη φωτογράφηση, στο ίδιο concept που ήταν η φωτογράφηση, στο ίδιο concept και εδώ, απλά για να δούμε και πού το ξέρω αυτό. Υπάρχει κάτι που να περιμένουμε, κάτι αναψυκτικό, κάτι εκτός από τον Στέφανο Δημοσθένος, υπάρχει κάτι εκπλήξη, δηλαδή. Υπάρχει μια έκπληξη από μια κοπέλα, η οποία πήρε πολύ φωτή τεχνολογία και με εξήτα. Εξητέρω το γεγονός ότι πέρα πήρε πολύ χαμηλή βαθμολογία. Και το Ιντυριακή είναι πολύ καλύτερο. Με εξητέρω στο γεγονός ότι αυτό που μου έδειξε στο βίντεο κλίμα ήταν εξαιρετική. Και δεν το περίμενα. Είναι αυτό που σημαίνω, που είπα και πριν, ότι βλέπουμε από live σε live ότι οι κοπέλες θα εξαιρέσουν. Τώρα εγώ θα κλείσω κοβάλλοντας και φύλλω νερό. Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου που διαβάζει. Πολύ ψαρισμένο από γιατί αυτό εννοείται. Κοίταξε, τηλεόραση ξέρεις πολύ καλά ότι κάνω τα τελευταία 6 χρόνια. Απλά θα σου πω ένα αστείο περιστατικό για να κερδάσω πανίσουμε το στερεότυπο. Τόσα χρόνια ήμουν στο Σίγμα, ήμουν και Μέκα, με τον Γιώργο Αστροπό, ήταν με τον Στέφανο Κρυπίνο στο Τωρίνο. Και πάντα πήγα, είχα 20 λεπτά δικό μου και κάναμε τα παιδιά μου. Και έφευγα από το σπίτι και δεν είχα ούτε ένα φρένο στο πίσω. Από χθες το live, είχα βρει ένα μήνυμα γιατί έπρεπε να βρει ένα μήνυμα. Λέω, καλά, ποιο θα φάγει, δηλαδή τι, ήμουν τίποτα, τι έγινε ξαφνικά. Και μια φίλη μου, η Λιάννα, μου λέει η δύναμη τη θέση στο βράδυ. Είναι πολύ διαφορετική. Κάτι που δεν είχα σκεφτεί γιατί δεν είμαι στην τηλεόραση. Δηλαδή δεν ανήκω, δεν υπηρετώ αυτό γιατί ξέρω. Και ναι, είναι κάτι που ενδιαφέρει, αλήθεια είναι. Και να σου πω, όταν δούλευα στο Man TV το 2000, μου είχαν κάνει πρόταση ο κ. Κουρίς, γιατί είχα κάνει και δοκιμαστικά και αυτά και βρήκαμε και το concept της εκπομπής που ήταν πάνω στο θέμα Ρόδας και τελικά είδε εξαιρετική του προμονή. Λάθος. Ναι. Λάθος δεν είναι αργά. Να περιμένουμε ένα πιο αναβαθμισμένο ρόλο στο φανταστή. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε την παραγωγή. Κύριε Κουγιά,